Έχουμε και λέμε Τζον Χιτέρι αντίον Έλλιντ Μπάουζερ. Το Μπέιν. Fight match. Πάμε. Είναι ο Τζον Χιτ από του καινούριου underdog, α πούμε, πιστεύω. Εντάξει, τώρα καινούριο, δηλαδή. Καινούριο δεν είναι πολύ. Αλλά είχε αρκετά, πιστεύω, μεγάλο rise σιγά σιγά. Αλλά είναι από του πιο καινούριου, α πούμε, ναι, ναι. Higher level στην Ελλάδα. Έχουν παίξει αρχίδια αρκετά νομίζω, στα δύο τέτοια από εδώ, ναι, το ναι. Που είναι σαν λίγο. Συνήθως, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει χάσει ποτέ ο Airpods από την Johnny Kidd, ξέρεις ποιο είναι το Airpods. Ίσως να έχει γίνει στα μια φορά Johnny Kidd. Δεν είναι ούτε πως ούτε, νομίζω είναι ψητικά even. Δηλαδή, ο Airpods είναι ο Airpods. Αλλά, ο Johnny Kidd όλο μεγαλώνεται. Ναι, ναι, ναι. Και, δεν ξέρω, σήμερα ο Airpods. Δεν τον βλέπω όσα κάνει τώρα, δεν ξέρω όμως. Ναι, φαίνεται λίγο. Ναι. Φαίνεται λίγο του λείπει και το. Του λείπει το full advantage που έχει. Ναι. Ακόμα έχει μερικά πράγματα που το κάνουν έτσι, που φτιάχνουν νερ. Ακριβώς. Αλλά του λείπει το λίγο έξτρα. Το λίγο σώσ που έχει συνήθως. Ναι, ακριβώς αυτό. Με κάτι που δεν μπορώ να το βάλω στα λόγια. Ναι, ναι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Τζόνι Χιτ είναι σε κάποιο. Πιο καινούριου πολύ καλούς παίκτες στην Ελλάδα. Ναι. Και ο λόγος είναι αυσιόπαλλης, είναι λίγο... Ναι, είναι. Είναι λίγο αυτό το... Ναι, μ' αρέσει έτσι, έτσι όταν... Το πω εδώ, τα generation στο διαφορετικό. Ναι, ναι. Ουχ. Δεν μπορεί να αφήσει. Και ζει ο Bowser, δεν ξέρω. Και φαίνεται κιόλας και η διαφορά, πιστεύω στους χαρακτήρες, ότι ο Elko Face Bowser, που είναι πολύ bread and butter, που είναι πολύ σχετικά βασικός χαρακτήρες, δεν έχει κάτι πολύ... Δεν έχει κάτι πολύ διαφορετικό, ενώ ο Τζον Χιτ είναι ο καινούριος παίζει DLC, λοιπόν λίγο... Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είναι ο δύσκολο χαρακτήρα, πολύ δύσκολο, εντάξει. Δηλαδή, οκ, ο Τζον Χιτ παίζει πολύ ωραία, δεν θα έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά, δηλαδή... Δεν ξέρω τι είναι εδώ, δεν ξέρω. Θα το πάω με κάτι. Sorry, ναι, έχω... Πέρα... Τον σκότσε όλες φορές με νέα σε κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γενικά, φαινόταν ότι μπορούσε να κάνει ο Τζόνι Χιτ κάποια πράγματα, αλλά όταν άρχισε ο Έλκος έπαιρνε το στόχο, πάντα. Ακριβώς. Ήθελε λίγο να κάνει ρεύα από τη μηχανή, αλλά με το που την έκανε ρεύα πήγαινε χωρίς σταματήσει. Περιμένω να ανάψω το μάτι. Για να δούμε. Όπως έκανα κόμμεντα και το Johnny Sheet είναι. Το Johnny Sheet δηλαδή, δεν θα το πω. Δεν έρχεται εδώ για να πάει μια θέση, έρχεται για να κερδίσει. Δεν έρχεται ας πούμε για να πάει οτιδήποτε άλλο, θα βάλει τα δυνατότερά του. Okay. Δεν έχει σημασία ποιον παίρνει. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει ποτέ να κάνει pop, αυτό θέλω να πω. Μ' αρέσει να το πω, μ' αρέσει να το πω. Έτσι, το dedication. Μπορεί να μην είναι ασυνοχτητής εδώ. Του Gears δεν σημαίνει αυτά, αλλά δεν... Δηλαδή προσπαθεί το ίδιο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έχει το ίδιο winner's mentality. Ακριβώς, ναι. Θα προσπαθήσω ό,τι και να γίνει. Πάμε, γίνει δύο. Small battery τώρα. Ναι, πριν ήταν... Πριν ήταν κανονική. Στο οποίο... Δεν ξέρω πόσο... Βασικά δεν ξέρω σε αυτό το match-up γενικά τι βολεύει, τι πίστες βολεύουν αυτό. Ναι, ούτε εγώ ξέρω. Θα έλεγα ότι ίσως μεγαλύτερες πίστες για να μπορεί να ζει ο Τέρι περισσότερο. Και να έχει... Ναι, μάλλον. Με τον Μπάντερ και τον βολεύουν οι μικρές πίστες. Ναι, ναι. Ναι, νιώθω ότι με μικρές πίστες έχει πολύ μεγάλη, έχει πολύ καλή δυνατότητα ο Έλκος να κάνει... να πετάει από το hitbox. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είσαι πάντα πολύ κοντά με τον Μπάντερ. Ναι, ναι. Και δεν θες να είσαι scramble με τον Μπάντερ τελικά. Βλέπουμε τώρα ο Τζόνι Χιτ κυρίως προσπαθεί να περάσει από πάνω από το γλυφό που είναι ο Πάουερ, ας πούμε. Το ήθελα να πω ότι βλέπουμε πάρα πολύ να κάνει αυτό το Power Dunk. Κάπως να βρει ένα opening κάπου. Μα κιόλας ο Έλκος πριν λίγο έπαιζε και με τον Dark Capri, που έτσι και από το Στέρι. Άρα είναι λίγο ζεστός στον Στέρι. Ναι, ήξερε λίγο τα πράγματα να είναι έτοιμος.
Ναι. Το περίμενε, το περίμενε και έτσι. Κάνει αυτά τα λάθη ο Τζόνι Σίτ. Είναι πολύ predictable. Ναι, είναι, κάνει λίγο τάνι λίγο σε συγκεκριμένα πράγματα. Πήγε αυτό, αυτό το power dunk για να φύγει από τη Σαββάτα, σου κάνει πάρα πολύ. Ναι, και το κάνει. Αυτό, honestly, είναι lagless. Αλλά ο Πάρκ δεν το προλαβαίνει να κάνει αυτό. Ναι. Το κάνει, ας πούμε, σε πολλούς χαρακτήρες του Τζόνι και μπορεί να το ξεφύγει, αλλά τώρα δεν ίσως έτσι μπορείς να βάλουμε. Δεν τον Bowser, δεν κάνει τίποτε ο Terry. Ου, οκ. Άμα ο Johnny Hill πιστεύω... Δηλαδή... Και ο 2 frame, δεν. Ου! Τον έσχε. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα άλλο, δεν θα ζήσει. Ναι. Αλλά και πάλι θέλω να κάνει στο στόχο έτσι, δεν θα είναι καλό τρίτο. Ου! Τι απειλ. Θα ήταν έτσι. Ο Τζόνι Χιτ είναι άλλος άνθρωπος από τον Τζόνι. Όχι! Δεν σπάει πλέον. Κάνει και τον κόσμο που... Με αυτό, ας πούμε, κέρδισε... Πήρε και ένα γύρο από τον Βίνο Μίλιο. Ναι. Δηλαδή, είναι σημαντικό κομμάτι τον κόσμο. Ναι. Βάζω τον σκοτώνει και νωρίς και όλα αυτή, δεν μπορώ να το πω. Και τώρα θα σιγά όλο και περισσότερο rage όλο και περισσότερο. Ναι. Oh. Όταν φτάσει 60-80, οτιδήποτε είναι φρέτα είναι πια. Φοβάσαι με τη σκοτώση. Εντάξει, όχι, ακόμα και αυτό. Τη σκοτώνει στα 160. Small battle field. Ναι. Αυτό, τίποτα. Max rage τώρα. Λέει άψα, θα σκοτώσει η μία. Θα πέσει πάνω. Το πήρε το στόχο, δεν θα πάει πολύ γάμα αυτό. Ναι, ναι, το έκανε αρκετά. Δηλαδή να το σοφαρίσει με ένα κόμμα. Τι ήταν αυτό το αφού, oh my god. Πάει για μεγάλα ρίξη. Ναι. Καλό DI όμως. Θα λέγαμε, κάνει κακό DI και θα το κάνει. Νέρ Power Tank. Ω, από πίσω του. Το βλέπουμε να κάνει πολύ αυτό το down tilt grab. Oh my god. Όχι, Bowser. Αλλά όχι, Bowser, ναι. Ήθελα να το φάει. Όχι! Oh my god! Ήταν πολύ επικρή στιγμή. Ναι, ναι. Τώρα που συνεχίζω, ας πούμε, κάθεκαν λίγο από την τάση. Max Rage και οι δύο, ξέρω εγώ. Θα μπει, σκοτώνει. Λίγο στον DIN, έτσι. Όχι, όχι. Να. Ναι, ωραίο, ωραίο, καλό. Είσαι τα moments. Νομίζω έχασε ένα KO εκεί που ήταν πίσω του ενώ έκανε Fire. Ναι, ναι. Το έκανε, ας πούμε, νομίζω που να κάνει FT κάτι. Και όχι έκανε down tilt side beam. Το δεν μου βόλευε το. Να κάνει απλά power drive κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ήταν η hit. Πώς τελειώδεσαι. Έχει δρώσει το να μην. Σκόθηκε να κάνει λίγο regain τον πόσο. Ναι, καλά κάνει. Το μια φορά έχω μια πετσέτα, ας πούμε. Σε τέτοια situation, γενικά. Ναι, υδρώνεις πολύ το λόγο. Ναι, και πάντα είναι καλό να παίρνεις ένα μικρό διαλυματάκι. Να αφήνεις τον αυτό να κάνει κάρμπινγκ, να πάρεις μια νάχα. Να αφήνεις τον άλλο. Να κάνεις. Όχι αναγκαστικά ice out τον άλλον, αλλά για σένα να χτίσεις λίγο resistance, ας πούμε. Ναι. Και τόσο, δηλαδή το είδαμε. Αυτό τώρα είναι το δύσκολο. Τώρα πρέπει να κερδίσεις 3 σερί που αυτό είναι το δύσκολο πράγμα. Ένα game που πιστεύω μπορεί να το πάρει. Μάρκετι έκανε ας πούμε 3 dark ο Elkos για να κατέβει στο χώμα, αλλά δεν μπορεί. Είναι στις τράφτες τώρα. Ναι. Τρίτο Abby. Μόνο Abby έχει. Αυτά κάνεις, τι να κάνεις. Ναι, ο Bowser ειδικά είναι από τα καλύτερα του που έχει. Ωραίο του παρικά. Δεν ξέρω, τα power dunk, δεν ξέρω, παίζει να είναι το στο πράγμα εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν θες να το κάνεις άλλα σίγουρα. Ναι. Άμα το perfect και εσύ είναι το... Ο κλειστό του Παναγία. Επίσης, νομίζω δεν έχει καταλάβει καλά ο Τζόνι Χίτο που μπορείς να κάνεις steer το Bowser Cycle. Δηλαδή δεν φαίνεται
έκανα. Δεν νομίζω, επειδή είναι 100 κάτι ο Έλτος και τον έχει την 20% και τον πάει πάνω στην πλατφόρμα. Ναι, επειδή ο Έλτος τον τραβάει έξω στο στάδιο, δηλαδή κάνει Α, οκ. Όταν έχει το στόχο πάνω. Ναι. Αλλά ο Τζόνι το πάει μέσα και βγαίνει πάνω στην πλατφόρμα. Α, οκ. Αλλά ούτω ή άλλω δηλαδή δεν έχει πολύ σημασία. Ναι. Εναντίον Τέρι μπορεί να κάνει Bowser Shack. Πεθαίνει δηλαδή και ο Τέρι ή μπορεί να κάνει το. Όλοι. Καταρχάς, κανείς πρώτα πεθαίνει πάντα Bowser. Ναι. Και άλλοι μπορούν να κάνουν πάντα jump όλοι. Ναι. Αλλά ο Τέρι δεν έχει και το ίδιο να κάνει. Αυτό, αυτό να πούμε, άμα μπορούσε να κάνει. Ναι, λίγοι ακόμα. Πάλι με άθμο μας. Ναι. Ο Έλγος τώρα έχει πάει τα πάνω μας. Είναι και invincible το άθμο, οπότε ναι. Δεν μπορείς να το πετάξεις ένα αέριο. Πού πας? Έλα ρε Τζόνφι, κάνεις πράκτα ακόμα εδώ στην ώρα και τα κάνεις. Κάνεις φάμπλα που δεν έχεις ευκαιρία. Αυτό γίνεται λέει και σε μένα. Όταν φάνεις άσημα, ας πούμε, και Ναι, μετά είσαι sweaty και δεν μπορείς να κάνεις τα τσίπιλα τα πέλη. Είναι το άγχος. Έτσι γίνεται στο Dragon Ball σε μένα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω μεγάλα χαμός, αλλά ας πούμε με τσακίζει ένας αντίπαλος και μόλις παίρνω μια ευκαιρία να κάνω, το χάνω γιατί είμαι φράκτα. Πήρα ένα. Οκ, όμως ο Τζόνι, εντάξει θα πω. Δεν τόσο πολύ να τον πετύχει. Ναι. Πώς ήταν σε Ευρώπη του Bowser? Δεν το περίμενα. Δεν το έχω σαν γρήγορα όσο στο Τζόνι. Τι κατά άμπι του, oh my god, δεν έρχεται καλό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι πολύ δύσκολο. Όσο εγώ όμως. Ναι, καλό. Οχα! Σούπερ από εγώ, έτσι κατευθείαν. Και τον έφαγε. Ναι. Ο Μπάου δεν θα ζήσει. Κάνει το invincible. Ναι, κάνει το hold motion. Θα κάνει τώρα. Καλό το patience. Όμως το πεθαίνει. 160. Max rate hits. Θα δούμε πως θα το πάει αυτό. Κρύο από τον Έλκο. Αλλά εντάξει, ήταν πιστεύω σχετικά ντόμινο, αλλά βλέπαμε ότι ο Τζόνι Χιλ πάντα είχε. Πάντα μπορούσε κάποιο το. Είναι ευκαιρία. Ναι.